Κοιτά, το μνημόνιο είναι σαφές σε πάρα πολλά του σημεία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μισθών και των συντάξεων, προβλέπει τριετές πάγωμα. Αυτή τη στιγμή οι κοινωνικοί, μιλώ για τον ιδιωτικό τομέα, αυτή τη στιγμή οι κοινωνικοί εταίροι διαπραγματεύονται μεταξύ τους για έστω και συμβολικές αυξήσεις, δηλαδή της τάξης του 0,5-1% για το 2011 και το 2012. Μήπως χάνουν άδικα τον καιρό τους, γιατί είναι ένα ερώτημα που έχει τεθεί από πολλές πλευρές. Δηλαδή, μήπως τελικά, ό,τι και να συμφωνήσουν, αυτό δεν θα γίνει δεκτό από την Τρόικα. Μα νομίζω ότι είναι σαφές από τη στιγμή που η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε την συμφωνία, το μνημόνιο δηλαδή που λέτε εσείς, που περιλαμβάνει αυτήν τη ρύθμιση, νομίζω ότι μάλλον κατά τη γνώμη μου περιτεύει. Δηλαδή το μόνο το οποίο είναι αποδεκτό αυτή τη στιγμή, με βάση και την εμπειρία σας και εξαιτίας του γεγονότος ότι είσαστε σε επαφή και με το διεθνή χώρο, το μόνο το οποίο είναι αποδεκτό αυτή τη στιγμή είναι το πάγωμα, αν καταλαβαίνω καλά. Κυρία Τρέμη, έχουμε ως χώρα αποδεχθεί ορισμένα πράγματα. Αυτά τα πράγματα έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τα σεβαστούμε απολύτως. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων και ένας πολύ σοβαρός λόγος επομένως να τηρηθούν. Αλλά ακόμα πιο ουσιαστικό είναι να τηρηθούν στο ακέραιο, διότι όλα αυτά τα μέτρα, στο βαθμό που επαναλαμβάνω, στο διάστημα των επόμενων ετών τηρηθούν απολύτως, θα δημιουργήσουν μια τελείως διαφορετική χώρα. Εσείς εκφράζετε κατά καιρούς αισιοδοξία για το μέλλον και τα στοιχεία τα οποία δώσατε χθες στη δημοσιότητα έχουν πολλές θετικές πλευρές. Έχουν όμως και κάποιες γκρίζες ζώνες, κυρίως ό,τι αφορά τα έσοδα. Με δεδομένη την ύφεση. Και στην περίπτωση που τα έσοδα εξακολουθήσουν να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα, πιστεύετε ότι μπορεί να ζητηθεί και νέα περικοπή δαπανών το φθινόπωρο που μας έρχεται? Καταρχάς πιστεύω όχι, δεν θα χρειαστεί, διότι πιστεύω ότι θα πιάσουμε τον στόχο. Θυμίζω ότι ο στόχος είναι 8,1%, να κατέβουμε δηλαδή από το 13,7 στο 8,1. Και τα στοιχεία που δώσαμε χθες στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής, και αναφέρομαι στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, το έλλειμμα είναι μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι κατά 42%, που είναι ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό. Βεβαίως έχετε δίκιο όταν λέτε ότι από την πλευρά των εσόδων φαίνεται να υπάρχει μια υλοποίηση του στόχου μερική, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, πρώτον. Δεύτερον, θα ήθελα να θυμίσω ότι υπάρχουν μέτρα στο φορολογικό τομέα τα οποία έχουν νομοθετηθεί και τα οποία δεν έχουν αρχίσει ακόμα να αποδίδουν καρπούς. Κατά συνέπεια, είναι δική μου άποψη ότι καθοδόν ο ρυθμός αύξησης των εσόδων θα τείνει να βελτιωθεί. Λέτε δηλαδή ότι δεν θα χρειαστεί, για να το πούμε καλά, να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα? Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα μπουν πάλι δηλαδή στο τραπέζι μισθοί και συντάξεις, να σου το πω και πιο απλά. Βεβαίως. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε απολύτως τίποτα, στο βαθμό, επαναλαμβάνω και το λέω με απόλυτο τρόπο, που συνεχίσει ο ρυθμός προόδου να είναι αυτός και πιστεύω και βελτιωμένος ότι θα είναι. Είναι δικαιολογημένη η κριτική που ασκείται μερικές φορές και από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για καθυστέρηση ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά μέτρα? Κοιτάξτε, αυτή η καθεαυτή εκτέλεση όλων των ρυθμίσεων του μνημονίου συνιστά ίσως το πιο σπουδαίο αναπτυξιακό ξεκίνημα. Γιατί? Διότι, Φερρυππίν, η δημοσιονομική εξυγίανση, η απελευθέρωση των αγορών, η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, οι ιδιωτικοποιήσεις, όλα αυτά τα πράγματα, που τα λέω έτσι πολύ περιληπτικά, συνιστούν το προαπαιτούμενο για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή αυτά τα ίδια που ήδη απαριθμίσατε, μοχλός αναπτυξιακών? Βεβαίως. Μα κοιτάξτε, προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη είναι η δημοσιονομική εξυγίανση. Θα μπορούσε η χώρα να έχει δημοσιονομική εξυγίανση, να έχει, συγγνώμη, ανάπτυξη χωρίς να έχει δημοσιονομική εξυγίανση? Δεν το έχουμε δει πουθενά και ποτέ στον κόσμο. Αυτό γιατί μας εμποδίζει στο να απορροφούμε πιο στεναρά και πιο αποτελεσματικά τα κοινωνικά κονδύλια? Τα κοινοτικά κονδύλια, με συγχωρείτε. Όχι, αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Αυτό το οποίο θίγεται. Και έχει να κάνει με την αποδοτικότητα του μηχανισμού εις ροής των πόρων. Εκεί ασφαλώς και πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας και να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε πλήρως τα κοινοτικά χρήματα τα οποία είναι στη διάθεσή μας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που έχει σχέση κυρίως με το διεθνές περιβάλλον και όχι μόνο. Πού αποδίδετε εσείς τη συνεχιζόμενη παραφιλολογία περί αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους της χώρας? Αυτό είναι μια πολύ κακή συζήτηση η οποία ξεκίνησε κάποια στιγμή που, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η χώρα παρέπε και αντιμετώπιζε τη μεγάλη δυσκολία
να βρει απέναντί της κλειστές αγορές. Και πιστεύω ότι αυτό είναι μια πολύ κακή συζήτηση και το επαναλαμβάνω, διότι δεν χρειάζεται αφενός να γίνει και θα ήταν εξαιρετικά δραματικό και να σκεπτόμασταν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, ένας άλλος δράκος, επιτρέψτε μου να το ονομάσω έτσι, που έχει κυκλοφορήσει, αφορά το τραπεζικό μας σύστημα. Έχει πρόβλημα το τραπεζικό μας σύστημα. Εσείς κάνετε πολύ συχνά, ως τράπεζα εννοώ, κάνετε στρες, τα δικά σας στρες τεστ. Υπάρχει τράπεζα ή τράπεζες που αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα? Όχι. Και είμαι απόλυτος σε αυτό. Αν θέλετε να σας πω και δύο κουβέντες παραπάνω, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν στις επόμενες 10-15 μέρες να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα από τα stress tests, όπως τα είπατε. Δηλαδή, για να το πω για τους θεατές μας να έχουν μια καλύτερη εικόνα, κάτω από ακραία σενάρια τα οποία μπορούν να επισυμβούν, τι θα συμβεί με τις τράπεζες. Λοιπόν, θα γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όλοι θα ανακοινώσουμε αποτελέσματα. Έχουμε την πρόθεση να ανακοινώσουμε για τις μεγάλες βέβαια τράπεζες, οι οποίες συγκροτούν και τον κορμό του τραπεζικού συστήματος. Και πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν απολύτως ομαλά. Άλλωστε, να θυμίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θέτει στη διάθεσή μας, εάν και εφόσον χρειαστεί, πιθανότατα να μην χρειαστεί, ένα ποσό της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, πιστεύετε ότι αυτό συγκροτείται με συγχωνεύσεις, παραπέμπει σε συγχωνεύσεις, δηλαδή βλέπετε τραπεζικούς γάμους και πού τους τοποθετείτε χρονικά, άμεσα, σε κάποιο βάθος χρόνου μεγαλύτερο? Αυτό που έχω πει είναι ότι τα 10 προηγούμενα, ας τα χαρακτηρίσω καλά χρόνια, που δημιουργήσαν συνθήκες εφορίας και μεγάλης κερδοφορίας για τις τράπεζες, δεν θα επαναληφθούν. Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι πιο δύσκολα. Αυτό σημαίνει ότι θα πιεστεί η κερδοφορία των τραπεζών και κατά συνέπεια σε ένα πιο δύσκολο μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά περιβάλλον θα υπάρξουν τάσεις, πιέσεις για συνενώσεις δυνάμεων. Έχω απευθυνθεί στις τράπεζες καλώντας τες να σκεφτούν στρατηγικά το μέλλον τους υπό αυτό το πρίσμα ακριβώς που σας έλεγα προηγουμένως και με προσυνεννοημένο και φιλικό τρόπο να προχωρήσουν σε κινήσεις τέτοιες που θα δημιουργήσουν συνέργειες. Οι συνέργειες αυτές είναι απαραίτητες. Και γίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνονται σε όλο τον κόσμο οι συνενώσεις δυνάμεων. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Κύριε Κιτά, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση.